Όλα έτοιμα από τον κύριο Τρακαγιάννη να σφυρίξει την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Και τώρα σφυρίζει. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις τώρα στο Καλαμπάκι. 2-0 θυμίζουμε η δραμηνή ομάδα με τα γκολ του Λευτέρη Τζιβανάκη στο 10 και στο 19. Χαμένο πέναλτι στο 44 για τους φιλοξενούμενους με τον Τρίχα. Πέναλτι που κέρδισε ο Μεμέτ Βελίχακαν από τον Κασαπίδη. Στο κάθετο δοκάρι το πέναλτι στο 44. 2-0 λοιπόν για τη δραμηνή ομάδα με πολύ καλή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ ωραία και τα δύο γκολ του Τζιβανάκη. Απόρρια της εξαιρετικής συνεργασίας της επιθετικής τριάδας της δραμηνής ομάδας. Κωνσταντινίδης γυρίζει στον Πέτρο. Πέτρο στο Μαυροβασίλη. Μαυροβασίλης κρατάει την μπάλα, περνάει από δύο. Πάντα Μαυροβασίλης, έρχεται δυνατά ο Σιδηρόπουλος να τον κόψει. Κασαπίδης κάνει μια κάθετη πάσα. Τελευταία στιγμή ο Δημητριάδης παραχωρεί το πλάγιο για το Καλαμπάκι. Να θυμίσουμε λίγο πώς παίζει το Καλαμπάκι στο ματς. Τερματοφύλακας ο Ιορδάνης Κελετζής. Στην άμυνα δεξιά ο Πέτρο Ράντο, αριστερά ο Γιάννης Ντόβας. Στο κέντρο της άμυνας Γιώργος Χριστοφορίδης και Γιώργος Κλόγκερη. Ο Ιορδάνης Κελετζής είναι βέβαια στο τέρμα. Μυντικό χάφο Γιώργος Κασαπίδης. Έχοντας δίπλα του σαν οχτάρια τον Γιάννη Μαυροβασίλη και τον Νίκο Στάικο μέχρι το 40. Αντί του Στάικου έχει μπει ο Κώστας Κωνσταντινίδης το 40, θυμίζω. Αναγκαστική αλλαγή για το Καλαμπάκι. Και τριάδα στην επίθεση. Κορυφή ο Λευτέρης Τζιβανάκης. Στα δύο άκρα Άκης Καλατζίδης και Σάβα Σαβίδης. Από την άλλη πλευρά, για την ομάδα του Πανθρακικού που τώρα με τον Παγώνη προσπαθεί να περάσει από αριστερά, θα κερδίσει το κόρνερ ο Παγώνης από την προσπάθειά του. Η ομάδα της Κομποτινής, βέβαια, και του Πανθρακικού. Η ομάδα της Δόξας Προσκυνητών θα κερδίσει το κόρνερ τώρα ο Παγώνης. Έλεγα λοιπόν, είχα στο μυαλό μου τον Νίκο Μπαχαρίδη, τον προπονητή του Προσκυνητών, και είπα Πανθρακικό, πολλά χρόνια στην ομάδα της Κομοτηνής. Η ομάδα της Κομοτηνής χωρίς αλλαγή λοιπόν στο μάτς, με Νικολίτσα, Κελεσίδη, Σιδηρόπουλο, Καραγιαννίδη, Τρίχα, Βελίχα, Καν Μεμέτ, Παγώνη, Βάσκο, Κρεμίδα, Δημητριάδη και Μόσχο. Ο κύριος Τρακαλιάνης από τις Σέρες είναι διαιτητής του αγώνα, με βοηθούς τον κύριο Βερνέζε και τον κύριο Κουκούρη από το σύνδεσμο Καβάλας. Κόρνερ λοιπόν για τους προσκυνητές, η μπάλα μέσα στην περιοχή και Λετζής. Out την μπάλα, μετά την προσπάθεια του Κελετζή να την μπλοκάρει, βρήκε στο πόδι του Σιδηρόπουλου και κατέληξε εκτός εστίας. Η μπάλα out και ο Ιορδάνης Κελετζής τώρα στο ενεργητικό του και δύο πολύ καλές επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο, στο 14 στο 1-0 με τα πόδια, στο 4-4 με τον Βάσκο και στο 41 ένα σούτ του Τρίχα που έπεσε στη γωνία και παραχώρησε το κόρνερ. Κλόγκερη, μπροστινή παλιά τώρα για τον Καλατζίδη. Άκης Καλατζίδης από αριστερά, πολύ δραστήριος, προσπαθεί να αλλάξει εξαιρετικά παιχνίδι για τον Σαβίδη. Σαβίδης, για να δούμε. Κάνει κίνηση ο Κωνσταντινίδης. Σαβίδης συγκλίνει το σουτ, την μπάλα πάνω στον Καραγιαννίδη. Μαυροβασίλης, νέο σουτ θα κόψει ο Σιδηρόπουλος. Τα δύο στόπερ τώρα έκοψαν την μπάλα για τους προσκυνητές. Κρεμίδας προσπαθεί να περάσει. Χριστοφορίδης, μπροστινή πάσα. Ο Πέτρο θα κόψει. Βάσος. Μόσχος άλλαξε με τον Τρίχα. Τρίχας, Κρεμίδας και πάλι Τρίχας. Τρίχας κρατάει την μπάλα, Παγώνης. Η μπάλα προς τα πίσω στον Μόσχο και τώρα ο Μεμέτ πήγε να αλλάξει με τον Βάσκο, έκοψε ο Κασαπίδης. Μαυροβασίλης μπροστά για τον Τζιβανάκη. Κόβε τον Τζιβανάκη. Μαυροβασίλης επιμένει. Για να δούμε. Πάντα Μαυροβασίλης κάνει μια κίνηση, προσπαθεί να περάσει. Κωνσταντινίδης, Κασαπίδης. Κασαπίδης αλλάζει για τον Μαυροβασίλη. Μαυροβασίλης ελέγχει την μπάλα. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης, Τζιβανάκης, πολύ ωραία αλλαγή της μπάλας για τον Σαβίδη. Σαβίδης τρέχει, προλαβαίνει. Πάντα Σαβίδης, δεν έχει βγει μπάλα. Θα βγάλει μια σέντρα, θα κόψει άμυνα των προσκυνητών. Τρίχας, Καραγιαννίδης. Κρεπίδας, ωραία προσπάθεια με μία για τον Κελεσίδη. Κελεσίδης ανεβαίνει από την άμυνα. Πάντα Κελεσίδης. Κάνει μια τρίπλα, κρατάει την μπάλα, δεύτερη τρίπλα, θα παίξει δεξιά. Για να δούμε τώρα μια κάθετη πάσα, Βάσκος πήγε να κάνει το σουτ. Σωτήρια η προβολή του Πέτρο, κόρνερ για τους προσκυνητές. Σωτήρια η προβολή του Πέτρο, κάλυψε το χώρο. Παραχώρησε το κόρνερ. Στο 50. Αυτή η προσπάθεια για τους προσκυνητές με τον Μεμέτ Χακάν Βελί να πηγαίνει για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Μεμέτ στο κόρνερ. Η μπάλα μέσα στην περιοχή δεν περνάει. Θα περάσει τελικά. Καλό σουτ του Κρεμίδα. Η μπάλα out. Αυτή είναι καλή στιγμή. Στο 50. Με τον Κρεμίδα. Από το κόρνερ του Μεμέτ. Καλό σουτ. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
και το Ρόκι Ελετζής. Θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα. Υπάρχει και το μαξιλαράκι, το 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Και Ελετζής στο βολέ. Κωνσταντινίδης διεκδικεί στον αέρα. Κεφαλιά προς τα πίσω. Φάουλ από τον Κωνσταντινίδη. Κατοχή για τους προσκυνητές. Το φάουλ εκτελέστηκε για τον Βάσκο. Βάσκος κατεβάζει, θα γυρίσει και την μπάλα μέσα στην περιοχή. Και Λετζής προλαβαίνει τον Κρεμίδα και μπλοκάρει. Πιο επιθετικά έχουν μπει προσκυνητές στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή είναι η αλήθεια. Κασαπίδης. Μαυροβασίλης. Υπάρχει κίνηση του Καλατζίδη. Μαυροβασίλης ανεβαίνει, κάνει την κάθετη. Δεν είναι καλή. Έκοψε ο Δημητριάδης που γύρισε και παίζει αριστερά. Ο Κελεσίδης έχει ανέβει πιο ψηλά. Έκανε καλό πρώτο ημίχρονο ο Κελεσίδης, ο αρχηγός. Μεμέτ. Κρεμίδας, Τρίχας, Κελεσίδης. Κελεσίδης με Ντόβα. Κρατάει ο Κελεσίδης τον Κρεμίδα. Κρεμίδας ανεβαίνει, ωραία στο Βάσκο. Βάσκος δεν είναι offside. Βάσκος κρατάει ξανά την περιοχή. Ωραίο πλασαριστός του Βάσκου, out. Καλή προσπάθεια. Μία ακόμη, δεύτερη στο δεύτερο ημίχρονο για τους προσκυνητές με τον Βάσκο. Στο 52. Είπαμε οι προσκυνητές δεν θα παρατήσουν το μάτς. Ψάχνουν να μειώσουν γρήγορα τον γκολ για να ξαναμπούν στο μάτς. Δεν τα κατάφεραν με το πέναλτι στο 44. Έχουν και δύο καλές στιγμές τώρα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Μία με τον Κρεμίδα και μία με τον Βάσκο. Το 2-0 όμως παραμένει. Κλόκερη. Μαυροβασίλης και πάλι κλόκερη. Μπροσκυνή πάσα για τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης κρατάει την μπαλά. Μπαλά πέρασε πλάγια. Κωνσταντινίδης, μπάλα προς τα πίσω, Μαυροβασίλης θα κάνει μια ωραία μπαλιά για τον Τζιβανάκη. Τζιβανάκης διπλή κόντρα με τον Καραγιανίδη. Η μπάλα στην αγκαλιά του Νικολίτσα. Διπλή κόντρα με τον Καραγιανίδη. Μπλόκαρε ο τερματοφύλακας των προσκυνητών. Νικολίτσας και στο βολέ. Κλόκερη. Κατεβάζει την μπάλα, Κωνσταντινίδης. Πιο πίσω η μπάλα, Χριστοφορίδης. Θα γεμίσει. Κωνσταντινίδης, ωραίο κατέβασμα και με μία πάσα στο Σαβίδη. Σαβίδης ανεβαίνει. Θα κάνει την πάσα για τον Κωνσταντινίδη και πάλι η μπάλα πέρασε. Κωνσταντινίδης στο Μαυροβασίλη. Μαυροβασίλης δεν σουτάρει. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Κωνσταντινίδης πλασαριστό σου. Την μπάλα στην αγκαλιά του Νικολίτσα. Δύναμο το σου του Κωνσταντινίδη. Καλή συνεργασία με τον Μαυροβασίλη. Μπλόκαρο Νικολίτσας. Κελεσίδης τώρα. Κελεσίδης κρατάει την μπάλα, ανεβαίνει. Πάντα Κελεσίδης. Κελεσίδης κρατάει, παίζει δεξιά. Με τον Τρίχα, Τρίχα τρέχει να προλάβει, την πρόλαβε την μπάλα. Ντόβας. Μαυροβασίλης κατεβάζει με το κεφάλι. Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης κρατάει την μπάλα. Πέτρο. Πέτρο με δύναμη προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Δεν τα καταφέρνει, θα κόψουν οι φιλοξενούμενοι. Μπροστινή πάσα. Εναλλαγή της μπάλας τώρα. Για να δούμε τον Τρίχα. Τρίχας ανεβαίνει, θα κάνει ένα σουτ, την μπάλα out. Καλό σουτ. Ο Κρεμίδας ήταν ο Δημητριάδης. Καλό και αυτό το σουτ από τον Δημητριάδη. Η μπάλα πέρασε out. Στο 54, ανά 2 λεπτά, φάση για τους προσκυνητές. Όχι μεγάλη φάση, αλλά κάποια καλά σουτ προς την εστία. Και Λετζής, χωρίς να βιάζεται, θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Πάντα Καλαμπάκι προσκυνητές 2-0 με τα δύο γκολ του Τζιβανάκη στο 10 και στο 19. Και Λετζής στο βολέ. Κεφαλιά του Κωνσταντινίδη. Μαυροβασίλης. Αλλάζει ωραία για τον Καλατζίδη. Καλατζίδης κρατάει την μπάλα. Τζιβανάκης πήγε να ξαναπαίξει με τον Καλατζίδη. Έκοψε ο Σιδηρόπουλος. Και τώρα προσπάθεια με τον Κελεσίδη που παίζει μπροστά με τον Κρεμίδα. Κρεμίδας με κλόκερη. Πολύ δυνατά ο κλόκερη. Πάλι πρώτος πάνω στην μπάλα. Το τάκλινγκ καταχειροκροτούμενος. Πλάγιο για τους προσκυνητές. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Τρίχας. Κλόκερη και πάλι δυνατά. Νέο πλάγιο. Κλόκερη Χριστοφορίδης. Έχουν δέσει πολύ καλά οι δυο τους στην άμυνα. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Ωραίο Καλατζίδης γυρίζει προς τα πίσω. Απομάκρυσε της μπάλας. Ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι. Μπροστινή παλιά, Κρεμίδας.
Έρχεται δυνατά ο Κασαπίδης. Πολύ καλό μάτσα από τον Κασαπίδη να κόψει την μπάλα. Τσιβανάκης τώρα, υπάρχει χώρος. Κωνσταντινίδης κάνει κίνηση ο Σαββίδης. Το βλέπει ο Κωνσταντινίδης. Λίγο πιο πίσω η μπάλα από ό,τι έπρεπε. Σαββίδης την κράτησε. Σαββίδης κρατάει. Θα παίξει με τον Μαυροβασίλη. Μαυροβασίλης μπροστά για τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης, υπάρχει ο Πέτρο. Θα βρει τον Πέτρο. Πέτρο από δεξιά έχει χώρο. Ανεβαίνει. Θα βγάλει μία σέντρα. Η μπάλα πέρασε από όλους. Τώρα θα απομακρύνει ο Δημητριάδης. Κεφαλιά από τον Πέτρο. Νέα κεφαλιά. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Καλαμπακίου. Από την προσπάθεια του Πέτρο. Πλάγιο με τον Πέτρο. Πέτρο με δύναμη για τον Τσιβανάκη. Κόπηκε η μπάλα. Κρεμμύδας. Παίζει για τον Κελεσίδη. Κελεσίδης με τον Κρεμμύδα. Κρεμμύδας θα πάρει φάουλ από τον Κασαπίδη. Φάουλ για τους προσκυνητές. Κίτρινη κάρτα στον Κασαπίδη. Η πρώτη για παίκτη του Καλαμπακίου. Είχαμε και μία στον Δημητριάδη στο πρώτο ημίχρονο για τους προσκυνητές. Παίζουμε 12 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 57 είμαστε. Πάντα στο 2-0 από το πρώτο μέρος. Χωρίς φάση το Καλαμπάκι στο δεύτερο. Με 2-3 καλές στιγμές, με κάποια μακρινά σουτ οι φιλοξενούμενοι. Κρεμμύδας έπαιξε το 1-2. Κλόκερι το πιέζει. Κρεμμύδας παίρνει την μπαλά. Για να δούμε τον Κρεμμύδα μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να ξαναμπεί. Κασαπίδης. Τώρα έρχεται ο Χριστοφορίδης να κόψει την μπάλα. Και να παίξει πολύ ωραία παιχνίδι με τον Καλατζίδη. Δεν έδιωξε την μπάλα. Έπαιξε ωραία κάθετα στον Καλατζίδη που θα τη χάσει. Και πάλι προσκυνείται στην μπάλα. Δημητρίου ετοιμάζει ο Φώτης Χατζηκυριάκου. Ενώ έχουμε τραυματισμό στο έδαφος, ο Καλατζίδης διακοπεί στο μάτς. Ξαναρχίζει το παιχνίδι τώρα. Δεν είχε κάτι σοβαρό ο Καλατζίδης. Σηκώθηκε, μπήκε κανονικά στον αγωνιστικό χώρο. Θα συνεχίσει κανονικά ο Καλατζίδης. Κασαπίδης τώρα. Πολύ ωραία κάθεται στο Τζιβανάκη. Δεν είναι offside ο Τζιβανάκης. Τζιβανάκης βγαίνει ένα τέρ. Τζιβανάκης, σουτ γκολ! 3-0 από τον Λευτέρη Τζιβανάκη. Γιατί είναι μεγάλο σκόρερ, γιατί είναι παίκτη που ξέρει να εκτελέσει. Σήμερα έχει το απόλυτο, εξαιρετική η κάθετη πάσα. Και το γκολ από τον Τζιβανάκη. Πολύ ωραία η κάθετη πάσα. Βγήκε τέτα τέτο Τζιβανάκης, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 για το Καλαμπάκι, εδώ τελειώνουν όλα. Θριαμβευτική πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου για τη δραμηνή ομάδα. Στο 60 ο Τζιβανάκης, χατρίκ. 3-0 για το Καλαμπάκι. Τρία 3-0 λοιπόν για το Καλαμπάκι, ενώ ετοιμάζει αλλαγή τώρα η ομάδα των προσκυνητών. Είπαμε, θα βρει διαδρόμους στο Καλαμπάκι, θα χτυπήσει στην κόντρα. Οι προσκυνητές θα δώσουν διαδρόμους, γιατί θα ανεβάσουν παίκτες στην επίθεση. Έτσι ακριβώς έγινε, διάβαζε καλά το ματς ο Φώτης Χατζηκυριάκου με μια κάθετη από το κέντρο. Ο Λευτέρης Τζιβανάκης, χατρίκ, σπουδαία εμφάνιση από τον αρχηγό. 3-0 για το Καλαμπάκι. Ο Καλατζίδης ζητάει αλλαγή. Αυτά είναι τα δυσάρεστα για το Καλαμπάκι. Βγήκε ο Στάικος αναγκαστικά. Άμα βγήκε ο Καλατζίδης, δεύτερη αναγκαστική αλλαγή. Και υπάρχουν μπροστά οι αμπελόκηποι και το πρωτάθλημα. Τώρα η μπάλα είναι έξω. Αναγκαστική αλλαγή λοιπόν θα είναι και ο Καλατζίδης σε λίγο. Ο Δημητρίου είναι έτοιμος να πει, ενώ με το νούμερο 12 ο Δραγανίδης είναι ο παίκτης που θα πει και για τους προσκυνητές στο μάτς. Να δούμε ποιος θα βγει. Θα έχουμε από μία αλλαγή για τις δύο ομάδες. Στο 62 θα γίνουν οι αλλαγές. Δεύτερη αναγκαστική για το Καλαμπάκι στο μάτς. Θα έχουμε σε λίγο. Να δούμε σε ποιανούδες θα μπει και ο Δραγανίδης. Τώρα λοιπόν οι αλλαγές, σημειώνει ο κ. Τρακαλιάνης, ο διαιτητής της αναμέτρησης από το σύνδεσμο Σερών. Δημητρίου στη θέση του Καλατζίδη, όπως το λέγαμε. Δεν υπάρχει λόγος, είναι τραυματίας ο Καλατζίδης. Χτύπησε από την προηγούμενη φάση, δεύτερη αναγκαστική αλλαγή για τον Φώτη Χατζηκυριάκου. Στο ίδιο λεπτό η πρώτη αλλαγή και για τους προσκυνητές στο μάτς. Βγήκε ο Κρεμμύδας με το νούμερο 10 και μπήκε με το νούμερο 12 ο Δραγανίδης. Στην αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Δύο αλλαγές λοιπόν στο 62, μία για κάθε ομάδα.
3-0 στο 10, στο 19 και στο 60 σφραγίδα αρχηγού Λευτέρη Τζιβανάκη. Τρεις ευκαιρίες του έχουν δοθεί στο μάτς και τις τρεις τις έκανε γκολ. Και τώρα πήρε την μπάλα, προχώρησε, μπήκε δυναμικά και ραβνοβόλησε τον Νικολίτσα. Σπουδαία επικράτηση απέναντι σε μια ομάδα ανώτερης κατηγορίας μέχρι πρόσφατα. Προσκυνητές έπαιζαν στη Γάμα Εθνική. Κάθερη του Δραγανίδη, βγαίνει γρήγορο και Λετζής. Πέφτει και μπλοκάρει, αλλά χτυπάει τώρα και αυτός και ο Κλόκερη εκεί. Τραυματισμός, νέα διακοπή στο μάτς. Όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το μάτς τώρα. Σηκώθηκε και ο Κελετζής και ο Ντόβας. Δεν είχαν κάτι σοβαρό από αυτή τη σύγκρουση, αυτή την ολιγόλεπτη διακοπή, για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Και Λεσίδης τώρα, ένα καλό μακρινό σουτ. Πέφτει ο Κελετζής και παραχωρεί κόρνερ με τα ακροδάχτυλα. Πολύ καλό σουτ του Κελεσίδη. Πολύ καλή και η επέμβαση του Κελετζή, που και σήμερα δείχνει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Στο 65, μία ακόμη καλή στιγμή για τους προσκυνητές που σίγουρα αξίζουν ένα γκολ στο μάτς. Με τα ακροδάχτυλα λοιπόν κόρνερ ο Ιορδάνης Κελετζής. Το κόρνερ εκτελέστηκε πάλι ο Κελετζής ψηλά. Παραχωρεί νέο κόρνερ. Απευθείας πήγε εκεί να το εκτελέσει ο Δραγανίδης. Και νέο κόρνερ τώρα από την άλλη πλευρά για τους προσκυνητές. Κόρνερ εκτελέστηκε μέσα στην περιοχή, κεφαλιά η μπάλα out. Καμία ανησυχία. Άφησε ο Δημητρίου να περάσει μπάλα εκτός εστίας. Τρία μηδέν λοιπόν. Λευτέρη Τζιβανάκης 10-19 και 60. Τα τρία γκολ. Και Λετζής θα κάνει το βολέ. Κωνσταντινίδης διεκδικεί στον αέρα. Η μπάλα στα πόδια του Δραγανίδη. Η αλλαγή. Μπροστινή πάσα στον Τρίχα. Τρίχας πετάει για τον Κελεσίδη. Βγαίνει γρήγορο ο Κελετζής από την εστία του και μπλοκάρει την μπάλα. Και Λετζής με τα χέρια για τον Κλόκερη. Κλόκερη ανεβαίνει από την άμυνα. Κωνσταντινίδης. Μαυροβασίλης. Αλλά προς τα πίσω. Νέο γέμισμα για το Σαββίδη. Δεν υπάρχει offside. Για να δούμε το Σαββίδη τώρα. Σαββίδης προλαβαίνει την μπάλα. Πάντα Σαββίδης. Θα γυρίσει στον Πέτρο. Πέτρο πιο πίσω στον Κασαπίδη. Κασαπίδης. Κλόγκερη. Κακή αλλαγή. Αλλά ο Ντόβας διορθώνει. Ντόβας. Πολύ ωραία παλιά. Στο Δημητρίου. Δημητρίου, για να δούμε στον κέντρο χώρο. Γυρίζει. Κρατάει ο Δημητρίου, παίζει με το Σαββίδη. Σαββίδης έχει χώρο, θα βγάλει μια παράλληλη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί δεν είναι κανένας παρά μόνο ο Δημητριάδης, ο οποίος ελέγχει την πορεία της μπάλας. Δημητριάδης την ελέγχει. Πάντα Δημητριάδης. Και πάλι προς τα πίσω. Δημητριάδης. Μεμέτ. Ντόβας και πάλι είναι εκεί για να κόψει. Μαυροβασίλης. Στο κέντρο η μπάλα προς τα πίσω, ωραία αλλαγή παιχνιδιού, αλλά κακός υπολογισμός από τον Παγόνι. Η μπάλα έσκασε στο έδαφος, πέρασε πάνω από το κεφάλι του, το πλάγιο είναι για το Καλαμπάκι. Σίγουρα ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος του Καλαμπακιού θα περίμενε σήμερα με έναν τόσο αξιόμαχο αντίπαλο όσο είναι η κυπελούχος Κομωτινής, η ομάδα των προσκυνητών. Ένα τόσο εύκολο απόγευμα, που δείχνει εύκολο το σκορ, αλλά δεν είναι έτσι. Στο 68. Πλησιάζουμε το τελευταίο 20 λεπτό του μάτς. Και Λετζή στο βολέ. Μπάλα στο χώρο του κέντρου. Κεφαλιά του Κωνσταντινίδη. Διεκδίκηση στον αέρα Δημητρίου. Πολύ δυνατά έρχεται. Κόβει την μπάλα. Κόψουν οι φιλοξενούμενοι. Οποίοι ελέγχουν και την μπάλα. Με ένα βαθύ γέμισμα τώρα προς το Βάσκο. Άφαντος ο Βάσκος. Περικυκλωμένος από τους δύο πολύ καλούς στόπερ του Καλαμπακίου σήμερα. Ένας εξαιρετικός σκόρερ ο Βάσκος. Για να δούμε τον Τρίχα. Τρίχας προσπαθεί να ανεβάσει από δεξιά τον Κελεσίδη και τον Δημητριάδη. Έρχεται ο Κλόγκερη να πιέσει εκεί κοντά στο σημειάκι του κόρνερ και να παραχωρήσει το πλάγιο. Πλάγιο για τους προσκυνητές. Με τον Δημητριάδη να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Δημητριάδη στην εκτέλεση.
την μπάλα προς τα πίσω. Κρατάει την μπάλα Δημητριάδης. Μπάλα προς τα πίσω. Έκοψε την μπάλα ο Χριστοφορίδης. Έρχεται έξω από την περιοχή ο Παγώνης να πάρει ένα φάουλ από τον Κασαπίδη που πρέπει να προσέξει. Γιατί ήδη έχει μια κίτρινη κάρτα ο Κασαπίδης που έκανε και την εξαιρετική κάθετη πάσα στο τρίτο γκολ του Λευτέρη Τζιβαλάκη. Φάουλ σε καλό σημείο και πριν στο πρώτο ημίχρονο είχαν φάουλ σε καλό σημείο οι προσκυνητές. Το πήγαν με κομπίνα, δεν το πήγαν απευθείας. Αυτή τη φορά ο Μεμέτ στείνει την μπάλα και μάλλον θα το πάει απευθείας. Μεμέτ πάνω στην μπάλα. Έχουμε φτάσει στο 70 πλέον, τελευταίο 20 λεπτό του μάτς. Και ο Μεμέτ έτοιμος για το φάουλ. Τέσσερις παίκτες του Καλαμπακίου στο τείχος. Μεμέτ για την εκτέλεση. Για να δούμε τον Μεμέτ. Λίγα μέτρα φόρα τώρα ο Μεμέτ εκτελεί πάνω από το τείχος. Καλή εκτέλεση, αλλά εκεί είναι και πάλι ο Ιορδάνης, ο Κελετζής, για να μπλοκάρει την μπάλα. Ένα ακόμη εξαιρετικό μάτς από τον τερματοφύλακα του Καλαμπακίου. Σαββίδης, Κωνσταντινίδης, πολύ ωραία το 1-2. Και πάλι εξαιρετικό παιχνίδι από τους δυο τους. Με τρεις μπαλιές βρίσκονται κοντά στην αιστεία και πάλι οι δυο τους. Και πάλι ξανά τέσσερις μπαλιές. Πέντε, άμα μπει γκολ αυτό, θα είναι το γκολ της χρονιάς. Για να δούμε. Κωνσταντινίδης γυρίζει, σουτάρι θα διώξει με τα χέρια ο Νικολίτσας. Ήταν πολύ ωραία αυτή η επίθεση. Πραγματικά εξαιρετική συνεργασία των δύο πολύπειρων. Σαββίδη και Κωνσταντινίδη. Απ' την άλλη πλευρά τώρα ο Πέτρο θα κόψει την μπάλα. Το πλάγιο εκτελείται Δραγανίδης. Δραγανίδης από αριστερά κάνει μια κάθετη. Έρχεται να κερδίσει την μπάλα. Ο Βάσκος να παίξει με τον Κελεσίδη. Κελεσίδης πήρε μια κόντρα. Πάει να πάρει και δεύτερη. Κλόγκερη το βάζει την κόντρα. Χριστοφορίδης. Μαυροβασίλης, ο Ταβρίς και ανοιχτό γήπεδο το Καλαμπάκι είναι εξαιρετικό με τις κάθετες. Τζιβανάκης αλλάζει παιχνίδι για τον Σαββίδη. Δεν είναι offside ο Σαββίδης, βγαίνει και ο Νικολίτσας. Σαββίδης προλαβαίνει, πλασάρει με το πόδι ο Νικολίτσας όσο χρειαζόταν για να κόψει την πορεία της μπάλας. Επίθεση και πάλι για τους προσκυνητές, έχει ανοίξει πλέον το μάτς. Τρίχας. Η μπάλα στα πόδια του Δραγανίδη. Δραγανίδης ανεβαίνει. Βάσκος Δραγανίδης, ωραία συνεργασία. Για να δούμε. Και πάλι Βάσκος, ωραία τρίπλα. Περνάει Δραγανίδης, πλασέ γκολ. Πολύ ωραία συνεργασία. Βάσκου Δραγανίδη, δυο τους τώρα. Αυτό που έκαναν ο Κωνσταντινίδης με το Σαββίδη, το έκαναν και αυτοί. Πολύ ωραία συνεργασία. Ο Βάσκος τελική πάσα στο Δραγανίδη. Ο Δραγανίδης σκοράρει. Θα μειώσει η ομάδα των προσκυνητών σε 3-1 με τον γκολ της αλλαγής του Δραγανίδη. 3-1 λοιπόν το σκορ από την μπάσα του Βάσκου. Ο Δραγανίδης στο 72 μειώνει σε 3-1. Για να δούμε αν έχουν δυνάμεις οι προσκυνητές να πετύχουν και δεύτερο γκολ και να ξαναμπούν στο μάτς. Στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ. Σίγουρα υπάρχει ασφάλεια ακόμη το 2 γκολ για το Καλαμπάκι. Είναι το πόσο σημαντικό είναι το γκολ στο 60 του Τζιβανάκη το 3-0. Γιατί τώρα με 2-1 το μάτσα ήταν άλλο παιχνίδι. Κεφαλιά ψηλά του Σιδηρόπουλου. Κασαπίδης πετάει μπροστά για τον Τσιβανάκη. Έρχεται να κόψει την μπάλα στην άμυνα ο Σιδηρόπουλος. Κωνσταντινίδης. Ανεβαίνει ο Μαυροβασίλης. Εκεί πάει μπάλα. Πιο πίσω στον Ντόβα. Ντόβα στον Κλόκερη. Κλόκερη ελέγχει στην άμυνα. Θα κάνει μια μπαλιά 40 μέτρων προς το Σαββίδη. Δυνατή είναι. Σαββίδης τρέχει να προλάβει. Βάζει το σώμα. Κρατάει την ισορροπία του. Αλλά θα τον κόψει ο Μόσχος. Μόσχος τώρα ανεβαίνει, θα παίξει με τον Μεμέτ. Μεμέτ κάνει μια προσπίση, περνάει από τον Δημητρίου. Πάντα Μεμέτ στο κέντρο, η πάσα για τον Τρίχα, λάθος. Μαυροβασίλης κερδίζει. Μαυροβασίλης κρατάει την μπάλα, παίζει με τον Κωνσταντινίδη. Κασαπίδης, κρατάει την μπάλα ο Κασαπίδης. Ντόβας προσπαθεί να βρει τον Τζιβανάκη, ο Σαββίδης είναι offside. Ο Βάσκος με το Μόσχο, Μόσχος κατέβασε την μπάλα. Και γυρίζει πίσω στον Καραγιαννίδη, το στόπερ. Καραγιαννίδης. Μπροστά η μπάλα. Μεμέτ.
Κίνηση του Κελεσίδη, Ντόβας πολύ δυνατά κερδίζει Μαυροβασίλης, έρχεται ο Δημητριάδης να κόψει και τώρα πάλι Δημητριάδης από δεξιά για τους προσκυνητές. Για να δούμε το Δημητριάδη που ανεβαίνει. Δημητριάδης ωραία με τον Κελεσίδη, παίζουν τον αδείο, πολύ ωραία κίνηση του Δημητριάδη, περνάει από δεξιά πάνω στη γραμμή, είναι, κρατάει την μπάλα, βγήκε ο Κλόκερη να το μαρκάρει, να κόψει την μπάλα στο Τρίχα. Τρίχας, Βάσκος, Δραγανίδης, αυτοί οι δύο πάλι συνεργάζονται, μακρινός από τον Δραγανίδη, μπάλα out. Ενώ δύο αλλαγές ετοιμάζει ο Φώτης Χατζηκυριάκου. Στο 75 Λεϊλόγλου με το 12 και με το 16 ο Δαλής. Μάλιστα, δύο αλλαγές. Για να κλείσουν οι αλλαγές, τέσσερις αλλαγές. Φρεσκάρει την ομάδα Φώτης Χατζηκυριάκου. Να πάρουν και δίνα ανάσταση βασική εν ώψη πρωταθλήματος. Στο 75 λοιπόν βγαίνει ο Σαβίδης. Μπαίνει ο Λεϊλόγλου. Να δούμε και ο Δαλής ποιανού θέση θα πάρει του Μαυροβασίλη. Εκτός λοιπόν ο Σαβίδης, παίρνει τα συγχαρητήρια από τον προπονητή του. Στο μάτς Δαλής και Λεϊλόγλου, Σάβα Σαβίδης και Μαυροβασίλης εκτός αγωνιστικού χώρου. Έκλεισαν οι αλλαγές για το Καλαμπάκι. Μπάλα προς τα πίσω για τους προσκυνητές, η κατοχή Σιδηρόπουλος. Μπάλα προς τα πίσω. Ωραίο τριγωνάκι, οι προσκυνητές πήραν λίγο έτσι τα πάνω τους με αυτό το γκολ. Δραγανίδης που βοήθησε με την αλλαγή του Τζιβανάκης, γυρίζει πίσω στην άμυνα, βοηθάει, κόβει. Δαλής, Κωνσταντινίδης προς τα πίσω, Δημητρίου προσπαθεί να αλλάξει για τον Κασαπίδη. Κασαπίδης κρατάει την μπάλα, πάντα Κασαπίδης προσπαθεί να γυρίσει προς τα πίσω και Λεσίδης έκοψε. Και τώρα φάουλ που κερδίζει ο Σιδηρόπουλος για την ομάδα των προσκυνητών. Φάουλ που εκτελέστηκε. Κελεσίδης, μπροστινή πάσα για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης από δεξιά έχει χώρο. Θα βγάλει μια σέντρα, Χριστοφορίδης, έχει βγει μπάλα. Το πλάγιο είναι για το Καλαμπάκι. Την προσπάθεια για σέντρα, η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Η μπάλα πάει πλάγια. Μια προσπίση κόντρα κόρνερ από την κόντρα του Ντόβα. Μεβαίνει ο Καραγιαννίδης. Κόρνερ λοιπόν με το Μεμέτ για τους προσκυνητές. Μεμέτ εκτέλεσε ένα σουτ, την μπάλα στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Από πλάγια το σουτ αυτό από τον Κελεσίδη. Καλό μάτσα από τον Δραμινό, τον Κελεσίδη. Παίρνει τον προσκυνητό. Τώρα ο Κελετζής θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Κελετζής στο βολέ, μια διεκδίκηση ψηλά στον αέρα. Δαλής θα κόψει στην πρώτη επαφή με την μπάλα μπροστά για το Λεϊλόγλου. Πλάγιο, δυνατή πάσα. Το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Πλάγιο που εκτελέστηκε. Χριστοφορίδης θα κόψει. Κωνσταντινίδης κρατάει την μπάλα, γυρίζει στο Κλόκερη. Κλόκερη ψύχρεμα πίσω στον Κελετζή. Κελετζής με τα πόδια που μακρύνει. Λεϊλόγλου πολύ ωραία με το κεφάλι για τον Κωνσταντινίδη. Πάσα προς τον Τζιβανάκη. Λεϊλόγλου και πάλι. Και πάλι μπροστά για τον Τζιβανάκη. Διεκδικεί ο Τζιβανάκης. Λεϊλόγλου κερδίζει την μπάλα. Πάντα Λεϊλόγλου κρατάει, γυρίζει προς τα πίσω στο Δαλή. Με μία αυτό στο Τζιβανάκη. Τζιβανάκης ελέγχει. Πάντα Τζιβανάκης θα κάνει μία μπροστινή. Πολύ ωραία μπάλα για τον Δαλή. Ο Δαλής δεν ήταν offside, αλλά ο Σιδηρόπουλος έκοψε. Και η μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα, του Νικολίτσα. Φτάσαμε πλέον στο 79. Στο 10, στο 19 και στο 60 ο Τζιβανάκης. Στο 3-0 για το Καλαμπάκι. Στο 72 ο Δραγανίδης. Μείωσε σε 3-1 για τους φιλοξενούμενους. Για να δούμε αυτό το φάουλ τώρα. Φάουλ που εκτελείται, αλλαγή παιχνιδιού. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Αλλά υπάρχει offside. Offside του Παγωνίδη.
φωνές του Φώτη Χατζηγυριάκου μέχρι εδώ ακούγονται, γιατί το μάτς το 3-1 δεν θέλει πολύ να γίνει το 3-2 και να υπάρχει αγωνία στο φινάλε. Και τώρα ο Κελετζής θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ιορδάνης Κελετζής κάνει το βολέ προς τον Κωνσταντινίδη και το Δαλή. Κεφαλιά προς τα πίσω του Μεμέτ, Βελή, Καραγιαννίδης, λάθος, Τσιβανάκης, τσιμπάει την μπάλα, Τσιβανάκης περνάει και τον τερμανοφυλάκα, εντάξει, καταπληκτικό, είναι καταπληκτικός παίκτης, είναι απίστευτο, ένα λάθος περίμενε μπροστά από τον επιθετικό, 4 γκολ από τον Λευτέρη Τσιβανάκη στο μάτς, τι άλλο να κάνει, 4 φάσεις, 4 γκολ και αποτελεσματικό τελείωμα σε όλες, είναι ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, αλλά και ένας πολύ φοβερό σκόρερ, θα έλεγα, δεινό σκόρερ. Εδώ τώρα ένα λάθος του Καραγιαννίδη. Δεν τζίμπησε καλά την μπάλα. Να την απομακρύνει στο 80. Το εκμεταλλεύεται ο Τσιβανάκης. Τσιμπάει την μπάλα. Περνάει και τον τερματοφύλακα. Σε κενή εστία στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Τελειώνουν όλα. 4-1 το Καλαμπάκι. Με τέταρτο γκολ στο μάτς από τον Λευτέρη Τσιβανάκη. Καταχειροκροτούμενος από τους φίλους του στην κερκίδα, ο Λευτέρης του Τσιβανάκης που αφιέρωσε και στην κόρη του το προηγούμενο γκολ. Έχει πολλά να αφιερώσει σήμερα, 4 γκολ είναι. Και μάλιστα σε τίση αγώνα κυπέλου, νοκάουτ. Πολύ δύσκολο μάτς δηλαδή. Και με καλούς έμπειρους αμυντικούς που παίξαν φέτος δυνατά μάτς στη Γάμα Εθνική. Αυτή ήταν η βασική στόπερ του το προσκυνητό, ο Σιδηρόπουλος με τον Καραγιαννίδη. Και όμως σήμερα ο Τσιβανάκης τους εξέθεσε ούκο λίγες φορές. Μάλλον 4 φορές, γιατί ευκαιρία δεν έχει. 4 φάσεις του δόθηκαν στο μάτς, έβαλε 4 γκολ. Αυτό είναι ο σεντρεφόρ. Δεν χρειάζεται παραπάνω. 100% ευστοχία σήμερα. 4 στα 4, όπως λέμε στο μπάσκετ. 4-1 το Καλαμπάκι. Μια σπουδαία εμφάνιση για την Δραμηνή ομάδα. Πλέον τυπική διαδικασία το τελευταίο δεκάλεπτο του μάτσα. Δραγανίδης, Δημητριάδης, μπροστά η μπάλα, Ντόβας θα κόψει. Δημητρίου, Δαλής, οι δύο αλλαγές από τις τέσσερις. Δαλής κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να περάσει. Ντόβας θα κάνει την κεφαλιά, τρέχει ο Λιλόγου να προλάβει, πλάγιο. Για τους φιλοξενούμενους, μπροστά η μπάλα, Πέτρο, θα γίνει φάουλ από τον Πέτρο. Πάνω στο Δραγανίδη. Φάουλ για τους προσκυνητές. Τώρα το φάουλ. Εκτελέστηκε απέναντι πάσα. Κασαπίδης δεν έδιωξε καλά με το κεφάλι. Κελεσίδης ένα πολύ ωραίο ανάποδο. Χειροκροτείται από την κερκίδα. Ο Κελεσίδης πολύ ωραίο γυριστό. Αλλά ο Κελετζής σταθερά περίμενε την μπάλα, την μπλόκαρε. Και παίζει με τα πόδια τώρα για τον Κλόκερη. Κλόκερη θα γεμίσει. Κόψουν οι φιλοξενούμενοι. Νέο γέμισμα. Πέτρο αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο. Αυτό το βαθύ γέμισμα. Μπάλα πέρασε πλάγιο για το Καλαμπάκι με τον Πέτρο να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Τώρα το πλάγιο θα εκτελεστεί. Πλάγιο που εκτελέστηκε. Κεφαλιά από το Λεϊλόγλου. Δημητρίου. Κασαπίδης. Μπροστά η μπάλα. Έρχεται δυνατά ο Κωνσταντινίδης να κερδίσει καθαρά την μπάλα. Και πετάει στο Τσιβανάκη. Τσιβανάκης λίγο πλάγια. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Τσιβανάκη συγκλίνει. Κωνσταντινίδης, πολύ ωραία. Κασαπίδης μέσα στην περιοχή. Σουτ, Κασαπίδης γυρίζει. Τελευταία στιγμή θα κόψουν οι αμυντικοί. Δημητρίου θα κάνει το πλασέ πάνω στα σώματα. Έρχεται ο Λεϊλόγλου, Λεϊλόγλου το σουτ. Πέφτει ο τερματοφύλακας και παραχωρεί κόρνερ. Ο Νικολίτσοκ δεν βγήκε η μπάλα. Ωραίο το σουτ του Λεϊλόγλου του πιτσιρικά. Έπεσε στη γωνία και έδιωξε ο Νικολίτσας. Αυτή η φάση για το Καλαμπάκι. Στο 83. Ευκαιρία για το 5-1. Να πάμε σε μια θριαμβευτική επικράτηση. Κασαπίδης πάρα πολύ καλό σήμερα. Κρατάει την μπάλα. Δημητρίου θα κόψει ο Βάσκος. Γύρισε πίσω. Δημητρίου παίρνει μια κόντρα. Έρχεται ο Μόσχος να κερδίσει την μπάλα.
προς τα πίσω. Τώρα στο χώρο του κέντρου. Σιδηρόπουλος. Τρίχας. Πετάει μπροστά για τον Δραγανίδη και αυτός παίζει με τον Κελεσίδη από δεξιά. Κελεσίδης. Έρχεται ο Κλόγκερη και πάλι να καλύψει το χώρο. Κελεσίδης επιμένει, κάνει μια τρίπλα. Δεύτερη δεν μπορεί. Η μπάλα θα περάσει απευθείας out. Κατοχή για το Καλαμπάκι. Τελική ευθεία του μάτσε. Λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. 4-1 με το Σόου Τζιβανάκη σήμερα. Στο 10, 19, 60 και 80 τα γκολ. Λίγο νωρίτερα στο 72 είχε μειώσει σε 3-1 ο Δραγανίδης. Το βολέ κεφαλιά από το Τζιβανάκη. Μπαλά προς τα πίσω. Ωραία το 1-2 από τους φιλοξενούμενους. Μπροστινή παλιά. Θα βγει πλάγιο. Δεν την πρόλαβε. Ο Παγώνης. Πλάγιο για το Καλαμπάκι. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Πέτρο. Από δεξιά. Πέτρο εκτέλεσε. Κωνσταντινίδης. Κρατάει την μπάλα. Τζιβανάκης. Πέτρο. Τζιβανάκης. Μπροστά για το Δαλή. Δαλής κάνει κίνηση ο Λεϊλόγλου. Για να δούμε, έχει χώρο. Λεϊλόγλου, πιτσιρικάς. Πολύ ωραία παραλληλή σέντρα για τον Κασαπίδη. Κασαπίδης ελέγχει την μπάλα. Κάνει μια τρίπλα. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Στο πάρει. Πάντα Κασαπίδης. Γυρίζει ωραία την μπάλα. Ντόβας Δημητρίου προς το Λεϊλόγλου. Θα κόψουν οι φιλοξενούμενοι. Ωραία επίθεση. Με 3-4 μπάλες εκεί το Καλαμπάκι. Πήγε να βγει. Έρχεται ο Κωνσταντινίδης να κλέψει πάλι την μπάλα. Περισσότερες δυνάμεις πλέον για τη δραμένη ομάδα. Προσκυνητές του έχουν παρατήσει. Κασαπίδης κρατάει την μπάλα. Πάντα Κασαπίδης. Αλλάζει παιχνίδι για τον Πέτρο. Πέτρο κατεβάζει με το στήθος. Θα κάνει ένα σουλ. Δεν είναι καλό. Η μπάλα στην αγκαλιά του Νικολίτσα στο 87, φίλες και φίλοι. 4-1 το Καλαμπάκι. Περνάει στην επόμενη φάση του κυπέλου. Έχει knockout πρόκριση και στο δεύτερο γύρο. Θα παίξει ο νικητής Παραλιμνίου Άβατου με τον νικητή Δηδημοτήγου Καβάλας. Και θα περιμένει τον αντίπαλό του τρίτη αγωνιστική. Εκτός έδρας όμως. Σε knockout αγώνα. Για να δει, θα πάρει πρώτη θέση από την περιφέρεια. Για να συνεχίσει πανελλήνια στο κύπελο μετά. Δαλής. Δαλής παίρνει μια προσπάθεια, δίνει για τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης κρατάει την μπάλα. Κασαπίδης. Κασαπίδης ελέγχει. Και πάλι Κωνσταντινίδης. Πιο πίσω η μπάλα στον Ντόβα. Ντόβας ελέγχει. Ντόβας θα κάνει ένα βαθύ γεμίσμα πολύ δυνατό. Η μπάλα στον Νικολίτσα. Που την αφήνει, βγαίνει και μπλοκάρει. Μπάλα στην ομάδα των προσκυνητών. Μια βαθιά παλιά για τον Παγώνη. Ο Πέτρο κάλυψε πολύ ωραία το χώρο. Χριστοφορίδης. Λεϊλόγλου. Δημητρίου. Κωνσταντινίδης. Κλόκερη. Ντόβας. Ντόβας κρατάει την μπάλα. Δημητρίου. Θα πάρει το φάουλ. Στο χώρο του κέντρου Δημητρίου. Αχέραστος 50 χρονών. Παίζει ακόμη μπάλα. Βοηθάει την ομάδα του χωριού του. Έστω και σαν αλλαγή έρχεται από τον πάγκο, δίνει λύσεις με την εμπειρία του. Στο 88. Χριστοφορίδης. Τελευταίες στιγμές του μάτς, μένει να μάθουμε απλά το τελικό σκορ. Χριστοφορίδης. Κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Τζιβανάκη. Θα κόψουν οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια με τον Παγώνη. Παγώνης ανεβαίνει, κάνει πάσα προς τα πίσω. Ωραία ο Βάσκος. Δημητρίου έκανε το τάκλιν, ήθελε να βοηθήσει και ο Κωνσταντινίδης. Βάσκος κρατάει, θα πάρει φάουλ από την προβολή του Δημητρίου. Φάουλ για τους προσκυνητές. Μπάλα περνάει τώρα. Πέτρο. Κρατάει την μπάλα, παίζει με τον Τζιβανάκη. Τζιβανάκης για να δούμε, έχει επιλογές. Ανεβαίνει ο Πέτρο. Τζιβανάκης και πάλι για τον Πέτρο και συγκλίνει προς την περιοχή. Πέτρο. Πέτρο για να δούμε από δεξιά. Κρατάει την μπάλα, δεν κάνει επίθεση. Γυρίζει προς τα πίσω. Πάει να κάνει μια τρίπλα. Η μπάλα περνάει out. Δεν μπόρεσε εδώ να ολοκληρώσει την επίθεση ο δεξιός οπισθοφύλακας του Καλαμπακίου. Τελευταίες στιγμές του μάτς. Δεν ξέρω τυπικά θα κρατήσει ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κ. Στρακαλιάνης, και καθυστερήσεις. Η μπάλα για τους προσκυνητές. Μπροστινή πάσα. Κλόκερη την αφήνει. Και Λετζής μπλοκάρει. Μπάλα στο χώρο του κέντρου. Κωνσταντινίδης. Κλόκερη. Αλλάζει για τον Πέτρο.
Πέτρο ψύχρεμα μπροστά για το Δαλή. Δαλής έχει χωροκάνει κίνηση και ο μικρός Ολυλόγλου. Δαλής πέφτει, κρατάει την ισορροπία του και γυρίζει για τον Κωνσταντινίδη. Από την άλλη πλευρά τώρα, από αριστερά το Καλαμπάκι. Κατσαπίδης. Ανεβαίνει ο Ντόβας. Εκεί πάει η μπάλα. Ντόβας από αριστερά ελέγχει. Πάντα Ντόβας θα κάνει μια σέντρα στα σώματα και Λεσίδης. Και Λεσίδης προσπαθεί να περάσει. Και Λεσίδης Ντόβας, πολύ αθλητικός παίκτης, έκανε το τάκλινγκ και το φάουλ. Φάουλ για την ομάδα των προσκυνητών. Ενώ πλέον έχουμε μπει στο 90, καθυστερήσεις πλέον στο μάτς. Δεν νομίζω να κρατήσει και πολλές ο κύριος Κρακαγιάννης. Ίσα ίσα θα έλεγα οι αλλαγές που έγιναν. Δεν είχαμε πολλές καθυστερήσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 4-1 το παιχνίδι. Έχουμε μπει στο 90. Μεμέτ, Δραγανίδης, Τρίχας. Τρίχας άλλαξε με τον Δραγανίδη και Λεσίδης. Και Λεσίδης έχει χώρο, κάνει την κίνηση. Προσπαθεί να κάνει μια παλιά. Το βουνό που λέγεται Κλόγερη θα κόψει για μια ακόμη φορά την μπάλα. Επιμένουν οι προσκυνητές σε νέα επίθεση με τον Καραγιαννίδη. Καραγιαννίδης, Τρίχας. Τρίχας μπροστινή πάσα στον Κελεσίδη. Κελεσίδης κρατάει την μπάλα, θα βγάλει μια σέντρα. Ο Πέτρο απομακρύνει και μπλοκάρει ο Κελετζής. Αυτό είναι το τελευταίο μάτι των προσκυνητών για φέτος. Τελειώνει νωρίς η χρονιά. Έτσι και ως τελείωσε το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής εδώ και δύο εβδομάδες. Τώρα τελειώνει και το κύπελο. Αυτά να τα σκέφτονται οι φοιτητές που κάνουν μια ΓΑΜΑ Εθνική με τόσες λίγες ομάδες. Ένα τόσο σύντομο πρωτάθλημα για τις ομάδες. Κλόκερη, Κασαπίδης. Κρατάει την μπάλα. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Επίθεση από δεξιά. Για να δούμε. Ανεβαίνει ο Δραγανίδης. Δραγανίδης, Βάσκος και πάλι ο Πέτρο είναι εκεί που πρέπει για να απομακρύνει. Κοιτάει και το ρολόι του ο κύριος Τρακαλιάνης. Δεν νομίζω να κρατήσει καθυστερήσεις και καλά κάνει. Σφυρίζει τη λήξη του αγώνα, έτσι κι αλλιώς όλα έχουν κρυθεί. Τα γκολ δεν παίζουν ρόλο. 4-1 το Καλαμπάκι, φίλες και φίλοι. Πολύ μεγάλη εμφάνιση. Σπουδαία νίκη. Πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου για την ομάδα του Φώτη Χατζηκυριάκου. Με ρεσιτά Λευτέρη Τζιβανάκη σήμερα στο 10, στο 19, στο 60 και στο 80. Τα 4 γκολ από τον Τζιβανάκη μείωσαν στο 72 με τον Δραγανίδη φιλοξενούμενη. Τελικό αποτέλεσμα ΑΕ Καλαμπακίου, δόξα προσκυνητών, 4-1.